Πατέρα σου είχε στο κομμάτι του ότι διέβλεπε και ένα κίνδυνο από πίσω. Αυτό. Οκ. Okay. Όταν μπορείς λοιπόν να κρατάς τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά, εσύ σαν μεγάλος, απέναντι σε αυτό που βλέπει το παιδί και διακριτικά να το περιχαρακώνεις, να το προστατεύεις, τότε νομίζω έχεις φτάσει στη χρυσή τομή. Είναι να πολύ δύσκολο. Κάτι, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο λόγος και η προσέγγιση στο θέμα. Το θέμα του χωρισμού σου. Ναι. Πώς το συζήτησες με τον Αχιλλέα, δηλαδή τι τότε του είπες. Όταν που με τον εαυτό σου. Ναι, ξέρω εγώ. Θα το πούμε και αυτό μετά, γιατί αυτό δεν τίποτα έχει θέμα. Τίποτα, ρε, εσύ, τα παιδιά, κοίταξε να δεις, δεν έχει νόημα να πούμε σε λεπτομέρειες και τέτοια όχι, πράγματα. Βέβαια. Τα παιδιά, με μία λέξη, έχουν ανάγκη να γνωρίζουν την αλήθεια. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν πρόβλημα όταν ακόμα ζουν σε και μία... Ακόμα και δεν τους αρέσει. Τι πάει να πει τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Δεν μας αρέσουν όλα τα πράγματα στη ζωή μας, mm-hmm. ούτε μας μας αρέσει. Λοιπόν, έχουμε ένα δεδομένο. Από εκεί και ύστερα, αυτό που έχει ανάγκη το παιδί είναι να γνωρίζει την αλήθεια για την οποιαδήποτε συνθήκη. Την αλήθεια λοιπόν, αν έχει αγάπη και φροντίδα και αισθάνεται ότι οι γονείς του είναι αγαπημένοι, αυτή την αλήθεια ο ίδιος θα την ταξινομήσει. Ναι. Και θα μπορέσει να συνεχίσει και αυτός γνωρίζοντας την αλήθεια και έχοντας την αγάπη, την ασφάλεια. Mm-hmm. Αυτό που μπερδεύει ένα παιδί είναι να μην ξέρει τι ακριβώς γίνεται και να μην ξέρει προς τα που πρέπει να πάει, να μην καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Αν του πεις την αλήθεια, τις περισσότερες φορές στη ζωή μας, σε όλες τις κοινωνικές μας εκφάνσεις, σκεφτόμαστε ότι θα στεναχωρέσουμε τον άλλον, θα κάνουμε, θα δούμε και αρχίσουμε ένα σωρό ψέματα, ένα σωρό μαϊμουδιές και αυτά. Ενώ ποτέ κανείς δεν στεναχωρέθηκε τόσο πολύ όταν του είπαμε την αλήθεια. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Ναι. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δικιά σου, επειδή το βιώσαμε, το είδαμε και θα έρθουμε και σε αυτό που είπες για το όταν σακώθηκα με τον εαυτό μου, εσείς είχατε ένα ρε παιδί μου χωρισμό. Παραδειγματικό υπό την έννοια ότι αποφασίσατε ότι δεν θέλετε να είστε μαζί, χωρίσατε και μια χαρά και είστε πολύ καλά.